Τι κάνετε, παιδιά! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε και από το τίτλο του βίντεο, σήμερα θα δω πόσα πράγματα σκαμπάζω από τα ποδοσφαιράκια γενικότερα. FIFA και Pro Evolution. Και τώρα θα μου πεις τώρα για ποιο λόγο να κάνω κάτι τέτοιο. Και εγώ θα σου πω γιατί μόλις ξεκίνησα να παίζω FIFA στο gaming κανάλι. Τι, ναι, έχω gaming κανάλι. What? Ναι, έχω gaming κανάλι. Και άμα δεν έχει πάει να κάνει εγγραφή, δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Μάλλον δεν σ' αρέσουν τα games ή μάλλον δεν το ήξερες. Και τώρα, άμα σ' αρέσουν τα games και δεν το ήξερες, μόλις θα το μάθεις. Οπότε πρέπει να πας να κάνεις. Εδώ πέρα θα σε αφήσω την καρτούλα ή θα πας από κάτω στην περιγραφή. Γενικότερα, ρε παιδί μου, Nintendo λέει το gaming κανάλι μου και τώρα θα σταματήσω να το προωθώ. Οπότε ναι, με αφορμή αυτό είπα να τεστάρω τον εαυτό μου να δω πόσα πράγματα ξέρω. Γιατί για όσους δεν με ακολουθάτε στο gaming το κανάλι, όπως είπα και πριν, έχω να παίξω FIFA από το 2008, θέλω να πω 8, άντε το πολύ 9. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είμαι old school, το κρατάω ζωντανό. Είμαι λίγα λόγια, ήμουνα πολύ busy τα τελευταία ξέρω εγώ 10 χρόνια. Οπότε ναι, για να δούμε τι ξέρω από όλα αυτά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο θέλω να ευχαριστήσω το GameStell.com που με έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Μου στέλνει παιχνίδια για το gaming το κανάλι και αυτά. Οπότε παιδιά, για οτιδήποτε παιχνίδια θέλετε να πάτε να το τσεκάρετε. Είναι πολύ καλό site, πολύ φθηνό, Steam Keys, Minecraft. Τα πάντα όλα έχει εκεί πέρα, θα στο αφήσω link από κάτω να πάτε να βοηθήσετε τα παιδιά που είναι γαμάουα. Λοιπόν, οπότε πάμε για να δούμε. Λοιπόν, το quiz όπως είπα ονομάζεται σκαμπάζεις τίποτα από FIFA και Pro. Και λέει εδώ πέρα ο φίλος μας, το ατελείωτο football gaming είναι τρόπος ζωής, φίλτατε. Ου, τι μας λες, φίλτες μας. Καθαρά και ξάστερα, συνεχίζει να λέει. Okay, εντάξει φίλε, εγώ θα σε πιστέψω. Προχωράω για να δούμε. Ποτέ δεν θα σταματήσεις να καίγεσαι και πάντα όταν θα συναντάς μπροστά σου χειριστήριο ή πληκτρολόγιο, η χαρά και η συγκίνησή σου θα είναι πάντα η ίδια. Εγώ μετά από πόσα χρόνια. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Άντε, τελείωνε όμως. Ενά τώρα με αυτές τις 12 ψιλοεύκολες ερωτησούλες, ψιλοεύκολες, ετοιμάσου να χαρείς, αλλά περισσότερο να συγκινηθείς αφού στο quiz μπλα 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 μπλα. Okay, πάμε στο quiz. Πρώτη ερώτηση. Ποια ελληνική ομάδα εκτός από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ είχε το FIFA 2005? Oh my god. Εντάξει, να. Κοίτα. Καλύτερη αυτή ερώτηση παρά κάτι άλλο. Το έχω παίξει το 5, αλλά δεν ξέρω αν θυμάμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάμαι. Θα προσπαθήσω. Εργοτέλης Πανηλιακός Απόλλων Καλαμαριάς. What? Θα πω. Ρε φίλε, δεν έχω ιδέα, φίλε. Oh my god. Κοίτα, θυμάμαι ότι κάποια έτσι μικρή ομαδούλα ήτανε. Αλλά δεν θυμάμαι ποια. Λοιπόν, θα αποκλείσω τον Εργοτέλη. Τον αποκλείω τον Εργοτέλη. Απόλλων Καλαμαριάς, ρε φίλε. Όχι, ρε, πούστηκε το. Όχι, ρε. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Πανηλιακό. Δεν τον είπαμε. Μα το Πανηλιακό, ρε φίλε. Τι φας, δηλαδή, τι, τότε ας πούμε ήταν στις top ομάδες. Τι είχε πάει, UEFA είχε πάει, ας πούμε, τι φας. Κοίτα να δεις, δεν το Πανηλιακό. Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε καλά. Οπότε, δεύτερη ερώτηση. Θυμάσαι ποιο δίδυμο συντρόφευε τον Κολίνα στο εξώφυλλο του Pro Evolution Soccer 4? Όχι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, πες να το έχω. Ανρί Τερί, Ανρί Αντριάνο, Ανρί Τότι. Κάποιος με τον Ανρί σίγουρα. Όχι, τον Τότι τον βγάζω. Οπότε, το πρώτο, με τον Τέρι. Όχι ρε πούστη. Δεν το πιστεύω, θα με βγάλει άχρηστο αυτό το quiz. Και δεν θα πάει κανείς να κάνει εγγραφή στο gaming κανάλι μου. Fuck! Και τώρα για όσους γράφετε σχόλια από κάτω, ρε εσύ έκανες αυτό το βίντεο μόνο και μόνο για να προμοτάρεις το gaming κανάλι σου? Όχι. Αλλά εντάξει, ήταν και αυτό μέρος του. Αλλά εντάξει, όχι. Τρίτη ερώτηση. Πώς έγραφε το Pro Evolution Soccer τη Newcastle? Α, ναι, γιατί κάποτε το Pro Evolution δεν είχε τα rights για να βάλει τις κανονικές ονομασίες των ομάδων. Μάλιστα, έχω μία υποψία, το μεσαίο ρε φίλε, το Tyneside. Έχω, ναι.
Το έχω δει, παιδιά. Έπαιζα, εντάξει, έπαιζα και ήταν από τις αγαπημένες μου Newcastle κάποτε, τέλος πάντων. Και ναι, είδα, το θυμόμουν. Οπότε είμαι μία στις τρεις. Ελπίζω να μην χρειάζεται πολύ παραπάνω για να. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, κάτι είναι και αυτό. Αναγνωρίζεις τον επιθετικό που μόλις σκόραρε στο FIFA 2001. Α, εννοεί τη φωτογραφία εκεί. Ποιο είναι αυτό? Ωμαγκά, ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, Φερνάντο Μοριέντε, Ραούλ Πέντρο Μουνίτη. Πιανίστο μου. Α, ο Μουνίτη. Αυτό ο παίχτη τριγύριζε στα αστεία κάθε ανθρώπου τη γενιά μου. Ο Μουνίτη. Το Μουνίτη. Όπως καταλαβαίνουμε, τα γραφικά του FIFA 2001 δεν είναι τα καλύτερα. Αλλά θα πω Ραούλ, επειδή δεν θυμάμαι που παίζαν οι άλλοι. Οπότε Ραούλ. Και μόλις έκανα λάθος. Φακ! Αλλά και μα Χριστός. Τι το ήθελα, ρε. Από την αρχή μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι είναι πολύ κακή ιδέα. Και αυτό, ναι, είναι κακή ιδέα, λοιπόν. Ας προχωρήσουμε τώρα γιατί δεν... Λοιπόν, σε ποιο προεβολούσιον είδαμε για πρώτη φορά το Champions League? Προφανώς το 9. Oh! What? Το ξέρα, ρε, εγώ. Είχες έστω για ένα δευτερόλεπτο στο νου σου ότι δεν θα το βρίσκα? Δεν τρέπεσαι, λέω, ρε. Ξέρεις ποιο μιλάς, ρε. Δεν μιλάς στον Master. Ρε στον Master. Προχωράμε. Ερώτηση νούμερο 6. Θυμάσαι σε ποιο FIFA καμάρωσες αυτή την εξοφυλάρα? Το θυμάμαι. Ακούστε, παιδιά. Ακούστε. Αυτό το FIFA ήταν το πρώτο παιχνίδι που έχω παίξει ποτέ στο PlayStation. Οπότε ήταν το FIFA 2013. Και το έχω μέχρι αυτή την στιγμή. Το έχω. Είναι στη συλλογή μου. Να στο φέρω. Βαριέμαι, αλλά το έχω. Ερώτηση παιχνιδάκι. Shot power του Αντριάνο στο PES 2006. Πού να. Τι φα. 90. Ωρε που. 99. Τι τόση δύναμη είχε ο τύπος. Τι φάση, ρε. Μήπως τους είχαν πληρώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επόμενο. Έλα, φύγαμε, ρε φίλε. Δεν μπορώ τώρα. Πόσο είμαι, ρε φίλε. Σου λέει κάτι η εικόνα, παππούλη? Εντάξει. Θέλει να με κάνει να νιώσω γέρος. Δεν θα του περάσει όμως έτσι, αυτού του quiz. Ξέρω ακριβώς από ποιο παιχνίδι είναι αυτό. Είναι από την ημερομηνία που γεννήθηκα, 94. Αλλά καλά, δεν είχα ιδέα. Το ήξερα. Μαλάκα, στην τύχη τα πατάω, παιδιά. Μαλάκα. Σε ποιο Pro Evolution άκουσες για πρώτη φορά τον Χρήστο και τον Γιώργο? 9, ρε. Ερώτηση νούμερο 10. Σε πόσα εξώφυλλα του FIFA έχεις δει τον Wayne τον Rooney? Λοιπόν, τον Wayne τον Rooney τον έχω δει σε 4, είμαι σίγουρος. Πότε προλάβανε να τον βάλουν σε 7 εξώφυλλα, ρε φίλε? Πόσα λεφτά έχει βγάλει αυτός μόνο από τα εξώφυλλα? Αχού. Πρέπει να μιλήσω να με βάλουν και εμένα στα εξώφυλλα του περιοδικού fast food. Αν υπάρχει τέτοιο περιοδικό, να επικοινωνήσεις μαζί μου, το email μου είναι από κάτω. Εγώ είμαι ο τύπος σας. Προχωράμε, πρώτη τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, πού έχεις ακούσει το welcome του Jam Rock του Damian Marley? Oh my god, pre-evolution νομίζω ήτανε. I got the Jam Rock. FIFA, το θυμάμαι. Και πρέπει να ήταν και 2003 ή 2004. Κόβω τον... Νομίζω οι 3 ή 4 ήταν. Και τελευταία ερώτηση, φιλαράκι, είναι η εξής. Ποιο Pro Evolution Soccer βγήκε για πρώτη φορά στο Xbox? Fun fact, δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου Xbox. Ναι, λοιπόν, μπορείς να με πεις και PlayStation Fanboy, αλλά εκτός αυτού θα πω το... Κάτσε, πότε βγήκε το Xbox? Δεν θα βγήκε τότε που ήταν και το PlayStation 2 περίπου? Και το PlayStation 2 πότε βγήκε? Δεν θα βγήκε το 2 ή 4 ή κάτι τέτοιο? Οπότε... Δεν ξέρω, 2 ή 4, δεν ξέρω. Άρα, fucking no, μη με πιέζεις! Θα πω το 4. Yes! Yeah, το ήξερα! Φίλε, πέτυχα τα μισά. Wow, δεν περίμενα να πετύχω ούτε το 1/3, έτσι. Καλά, εντάξει, δεν είναι τόσο τρομερό, αλλά δεν ξέρω γιατί χαίρομαι. Τέλος πάντων, είχε πλάκα αυτό, δεν ξέρω. Περίμενα να πάω πάρα πολύ χειρότερα, πέρα πλάκα τώρα. Αλλά, okay. Λοιπόν, παιδιά, σας περιμένω στο gaming κανάλι μου. Θα παίζουμε εκεί πέρα live stream FIFA, να πούμε.
Θα κάνω και κανονικά βίντεο FIFA και ίσως παίξω και προ άμα γουστάρετε και θα παίξω και... δεν ξέρω, και άλλα sport games. Θα παίξω βόλεϊ ρε φίλε. Ό,τι γουστάω θα κάνω, τι κοιτάς. Λοιπόν, αυτά από μένα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε πατήστε το like σας. Μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, θα πατήσετε το like σας. Γιατί άμα πατήσετε το like θα σας έρθει στην πόρτα σας ένα FIFA 2017. Θα σας έρθει στην πόρτα σας σε όποιον πατήσει like. Θα σας έρθει στην πόρτα σας και θα είναι και επιχρυσωμένο. Ωραία. Αυτά και άμα δεν έχετε πατήσει εγγραφή να πατήσετε εγγραφή και άμα έχετε πατήσει εγγραφή να πατήσετε το καμπανάκι. Αυτά και να πάτε να κάνετε εγγραφή στο gaming κανάλι και εγώ τώρα θα φύγω να παίξω λίγο FIFA. Γεια!